4.30 τα ξημερώματα χτυλήχθηκε η πρωτοφανής υπόθεση ληστείας που κατέληξε με πυροβολισμούς μέλους της αστυνομίας εναντίον επίδοξου ληστή. Ο αστυνομικός, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντα του υποκάλυψη και στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομίας για πάταξη των εγκλημάτων κατά περιουσίας, βρισκόταν έξω από αυτοποίηση στη Λακατάμια όταν διαπίστωσε ύποπτες κινήσεις ενός άγνωστου προσώπου. Εισήλθε αμέσως στο αυτοποιό χωρίς να γίνει αντιληπτός και έστεισε καρτέρι στον επίδοξο ληστή, ο οποίος θεωρώντας ότι στο αυτοποιό βρισκόταν μόνο η ταμείας, εισήλθε στο χώρο προτάσσοντας ένα μαχαίρι και ζητώντας χρήματα. Ευνηδιάζοντας τον επίδοξο ληστή, ο αστυνομικός εμφανίστηκε μπροστά του και αφού πρόταξε το όπλο του, ζήτησε από τον νεαρό άνδρα να αφήσει το μαχαίρι στο πάτωμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο επίδοξος ληστής, αντί να συμμορφωθεί με την υπόδειξη του αστυνομικού, κινήθηκε απειλητικά προς την κατεύθυνσή του. Ακολούθησε ο πρώτος πυροβολισμός του αστυνομικού, ο οποίος έπληξε τον ληστή στο πόδι. Παρά τον τραυματισμό, ο νεαρός συνέχισε να απειλεί τον αστυνομικό, ο οποίος επανέλαβε τη χρήση του υπηρεσιακού του όπλου άλλες 3 φορές. Η σκηνή αποκλείστηκε αμέσως από ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, ενώ στο χώρο έφτασε και ο αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας Κύπρος Μιχαηλίδης. Αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο με σκοπό την πρόληψη των εγκλημάτων, κάλεσε τον ληστή να σταματήσει. Ο ληστής όμως εγκινήθηκε απειλητικά εναντίον του, με αποτέλεσμα να ρηχθούν πυροβολισμοί εναντίον του και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Έχει αριθμών τραυμάτων από σφαίρες. Η κατάσταση του είναι αρκετά κρίσιμη. Τα μέλη της αστυνομίας εντόπισαν στην τσέπη του παντελονιού του δράστη ένα κινητό τηλέφωνο και ένα κλειδί αυτοκινήτου. Πρόκειται για Ελληνοκύπριο από τη Λευκωσία ηλικίας 34 χρόνων, πρώην δεσμοφύλακα και πατέρα 2 ανήλικων παιδιών. Για τα όσα διαδραματίστηκαν, ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος συνομίλησε με τον Γενικό Εισαγγελέα Πέτρο Κληρίδη για διενέργεια έρευνας ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε χρήση του υπηρεσιακού όπλου. Εάν θέλουμε τον αστυνομικό που να μπορεί να ενεργήσει άμεσα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, την ίδια ώρα πρέπει να του παραχωρήσουμε και εκείνου τα μέσα αυτοπροστασίας. Και τονίζω τη λέξη και την υπογραμμίζω. Ότι το όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αυτοπροστασίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν αυτόν κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα διερευνηθεί. Η αστυνομία έχει εξασφαλίσει το βίντεο από κλειστό κυκλώμα παρακολούθησης του αυτοποιού αλλά και βίντεο από κυκλώματα χτιρίων της περιοχής. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εντοπισμού συνεργών του επίδοξου ληστή.